Σάλλος συνεχίζει να προκαλείται από τις καταγγελίες πανεπιστημιακών πως ιστοσελίδα με έδρα την Καβάλα διεκπεραιώνει εξ αποστάσεως εξετάσεις φοιτητών. Όλα ξεκίνησαν όταν διάσημη ιστοσελίδα με έδρα την Καβάλα διαφήμιζε ότι παρέχει υπηρεσίες αντιγραφής. Για την υπόθεση υπήρξε άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας που παρέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Έτσι, μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε του Υπουργείου Παιδείας μετά από επώνυμη καταγγελία καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ζητούσαν μάλλον να τους κοινοποιηθεί η ύλη και η ώρα της εξέτασης επιλύοντας και στέλνοντας πάλι τα θέματα στους, τα λυμένα θέματα στους εξεταζόμενους. Ναι, το θέμα το γνώρισα, το αντιληφθήκαμε διότι υπήρχε και μία μηνυτήρια αναφορά από τον υπεύθυνο υφυπουργό για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όντως υπάρχει μία μονάδα η οποία δεν είναι φροντιστήριο. Mm-hmm. Φροντιστήριο αποκαλούμε μόνο τις μονάδες εκπαιδευτικές που είναι αδειοδοτημένες από τον ΕΟΠΕΠ και κάνουν μαθήματα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό λέγεται φροντιστήριο και αυτό πρέπει να λέγεται φροντιστήριο. Ο όρος χρησιμοποιείται προφανώς καταχρηστικά και εδώ η επίσημη πολιτεία καλό είναι να προστατέψει τις μονάδες που είναι επίσημα αδειοδοτημένες και εποπτεύονται από τον αρμόδιο οργανισμό των ΕΟΠΕ. Όχι λοιπόν, δεν είναι φροντιστήριο, φυσικά και δεν ανήκει, αφού δεν είναι φροντιστήριο στο σύλλογό μας. Δεν γνωρίζουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε μία όντως ανάρτηση, την οποία μετά φυσικά κατέβηκε από την ιστοσελίδα, ότι αναλαμβάνει να επιλύσει τα θέματα των εξετάσεων και να δώσει τις λύσεις στους υποψήφιους, ώστε να φανεί ότι αυτοί τα έλυσαν. Εννοείται ότι είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε προφανώς κάθε τέτοια διαδικασία ως εκπαιδευτική. Νομίζω είναι εντελώς λάθος η λογική να προσεγγίσει ένας νέος τη διαδρομή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη γνώση με λογική εξαπάτησης, με λογική κλεψίματος. Είναι εντελώς πέρα από τη λογική μου και πέρα από τη λογική που νομίζω ότι μπορεί να σταθεί ωφέλιμη για οποιονδήποτε άνθρωπο. Το θέμα όντως έχει πάρει διαστάσεις και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή του. Εκείνο όμως που θα ήθελα να τονίσω και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Νομού Καβάλας είναι ότι αυτή η μονάδα δεν έχει ουδεμία σχέση με φροντιστήριο όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, δηλαδή με μια μονάδα που κάνει μαθήματα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.